Σοφότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, η παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη εκδήλωση μια σειράς εκδηλώσεων του επετειακού έτους για τα 2.500 χρόνια από την Μάχη των Θερμοπυλών και την Αυμαχία της Σαλαμίνας, δηλώνει ακριβώς την μεγάλη σημασία που η ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση αποδίδουν στη συγκεκριμένη επέτειο. Εξομότητα, κύριε Πρόεδρε, θέλοντας ο Ηράκλειτος να αποδώσει με τον ιδιαίτερα στοχαστικό και συμβολικό, συχνά σκοτεινό και αφοριστικό, αλλά πάντα μεστό του λόγου, τη φύση και κατ' επέκταση την κοινωνία, ως μια διαρκή αντιπαράθεση, εξισορρόπηση και σύνθεση αντιθέτων και αντικρουμένων δυνάμεων, διατύπωσε τη γνωστή σε όλους μας ρίση «Πόλεμος πάντων μεν πατήρεστη, πάντων δε βασιλεύς» και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησε, τους δε ελευθέρους. Ανέκαθεν, ο πόλεμος και η βία, ως έσχατη έκφραση και εκδήλωση της ταυτοτικής διάκρισης ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους, αποτέλεσαν και αποτελούν κινητήριες δυνάμεις του βίου και της πολιτείας της ανθρωπότητας, καταστροφικούς και συνάμα γενουσιολούς παράγοντες της ιστορίας, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένους με αυτή. Στο ελληνικό παράδειγμα, ο πόλεμος βρίσκεται στην αφετηρία του εναρκτηρίου έπους της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας, της ομιλικής Ιλιάδας, αλλά και στην αφετηρία του εναρκτηρίου δημιουργήματος της ίδιας της ελληνικής και παγκόσμιας ιστοριογραφίας, των ιστοριών του Ηροδότου, που πραγματεύονται την καθοριστική ελληνοπερσική σύγκρουση των αρχών του 5ου αιώνα. Στους περσικούς πολέμους, οι κατακαιρματισμένοι σε πολυάριθμες κατά κύριο λόγο αυτοτελείς και αυτόνομες, με έντονα τοπικιστικά χαρακτηριστικά και σε διαρκείς εσωτερικούς ανταγωνισμούς και συγκρούσεις πόλης-κράτη, οι Έλληνες, συνασπίστηκαν για πρώτη φορά, έστω και μερικώς ή ατελώς, σε ένα κοινό πατριωτικό αγώνα για την αντιμετώπιση της περσικής εισβολής, ο οποίος εξ αρχής έγινε αντιληπτός ως αγώνας όχι μόνο για τη διατήρηση της ελευθερίας και την υπεράσπιση βωμών και εστιών, αλλά και για την προάσπιση του ίδιου του τρόπου ζωής, της κοσμοαντίληψης και του πολιτισμού τους. Πριν από τα περσικά, οι Έλληνες αναγνώριζαν με μια μεταξύ τους συγγένεια και κοινή καταγωγή. Ωστόσο, η ιδέα μιας πανελλήνιας ενότητας ήταν εν πολλής ξένη. Εκπροσωπώντας την αμέσως επόμενη γενιά, ο Ηρόδοτος στην εξιστόρησή του παρουσιάζει τους Αθηναίους να διαβεβαιώνουν τους Σπαρτιάτες ότι δεν πρόκειται να αμοιβήσουν και να συμβάλλουν στην υποδούλωση της Ελλάδος από το βάρβαρο, επικαλούμενοι ακριβώς το ελληνικό, τους συνεκτικούς δηλαδή δεσμούς της ελληνικότητας που συνίσταται στο όμεμο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο και τα κοινά ήθη. Αυτή η συμβολική, πολιτική, ιδεολογική και ευρύτερη πολιτισμική διαφοροποίηση και αντιδιαστολή μεταξύ Ελλήνων και Περσών, καθώς και η πραγματική ή εκλαμβανόμενη απειλή που οι τελευταίοι συνιστούσαν για την ελληνική ελευθερία και το σύστημα ιδεών και αξιών που στοιχειοθετούσε την αρετή των Ελλήνων, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των κύριων και σταθερών θεμελίων μιας κοινής ελληνικής ταυτότητας. Ακολούθως, μέσω της Ρώμης, αποτέλεσαν κατ' επανάληψη στο πέρασμα του χρόνου βασικά δομικά στοιχεία του ενοιολογικού και πολιτιστικού οικοδομήματος της ίδιας της Ευρώπης και κατ' επέκταση ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Μετά το πέρας της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας και διαπερνώντας το Μεσαίωνα, τα στοιχεία αυτά παρέμειναν ισχυρά και συνέχισαν να αποτελούν σημεία κοινής αναφοράς για όλα τα σημαντικά ιδεολογικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά ρεύματα της Δύσης. Η αναγέννηση, ο κλασικισμός, ο ρομαντισμός, ο διαφωτισμός, με διαφορετικό κατά περίπτωση τρόπο, άντλησαν γνώση και έμπνευση από το ελληνικό σύστημα ιδεών και αξιών, που μετά τα περσικά βρήκαν γόνιμο πεδίο να αναπτυχθούν, να ανθίσουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αναχθούν αργότερα σε κορυφαία και ιδεώδη πρότυπα. Ο κλασικός κόσμος που αναδύθηκε, θεωρήθηκε ότι ενσάρκωνε την πλέον καθαρή και γνήσια μορφή του, τις έννοιες της ελευθερίας και της αρετής, οι οποίες καθρεφτίζονταν στη φιλοσοφία, τις τέχνες και τα γράμματα, υλοποιούνταν και εμπεδώνονταν κατεξοχή στη κοινωνική, πολιτική και στρατιωτική δράση. Η επίδραση των περσικών πολέμων στον μετέπειτα αυτοπροσδιορισμό των Ελλήνων και στην ιστορική και πολιτισμική τους εξέλιξη υπήρξε σε μεγάλο βαθμό καταλυτική. Είχε όμως και σημαντικότατες ευρύτερες προεκτάσεις, οι οποίες εξακολουθούν ως σήμερα να είναι διακριτές στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Η τεράστια αυτή δυναμική οφειλόταν στο γεγονός
ότι αντιμέτωποι με τον πρωτοφανή υπαραξιακό κίνδυνο ενώπιν του συντριπτικά υπέρτερου στρατού των Περσών που επέλαβνε βιώνοντας και καταστρέφοντας τις πόλεις και τα ιερά τους, οι Έλληνες κατόρθωσαν με μια ηρωική κοινή προσπάθεια να πετύχουν μια ανέλπιστη και μεγαλειώδη νίκη. Μια νίκη που συνιστούσε επιβεβαίωση και δικαίωση της αρετής και του φιλελεύθερου φρονήματος. Χαλίβδωσε τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθηση και προκάλεσε μια έκρηξη πρωτότυπης δημιουργικότητας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πριν από τα Περσικά, οι περισσότερες από τις πολυάριθμες και διάσπαρτες ελληνικές πόλεις-κράτη παρέμεναν σε σημαντικό βαθμό απομονωμένες, συντηρητικές και ισοστρεφείς αγροτικές κοινωνίες. Μετά τα Περσικά, η μεταξύ τους διάδραση εντάθηκε, απέκτησε συλλογικότερα χαρακτηριστικά και μια πιο ενεργή εξωστρεφή διάσταση που αργότερα θα έδινε τις βάσεις για τη δυναμική επεκτατική τους εξάπλωση στην Ανατολή. Πριν τα Περσικά, η δημοκρατία αποτελούσε μια πρόσφατη ιδέα μικρής διάδοσης και επιρροής, που η πρώιμη πειραματική εφαρμογή της στην Αθήνα είχε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει ώστε να εμπεδοθεί. Μετά τα Περσικά, η Αθήνα εξέλιξε και μεταλαμβάνευσε τη δημοκρατική ιδέα, αναδύθηκε η ίδια σε μια τολμηρή ριζοσπαστική δημοκρατία και κατέδειξε ότι παρά τις εγγενείς δυσκολίες και αδυναμίες, ο τρόπος αυτός του πολιτεύεστε ήταν εφαρμόσιμος και εφικτός. Επιπλέον, με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά της επιτεύγματα, απέδειξε ότι υπό τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις ήταν ο πλέον αποτελεσματικός και δημιουργικός. Υπό τη φυσική και πνευματική ηγεσία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η περίοδος μετά τα Περσικά χαρακτηρίστηκε από μια φιλοσοφική, πνευματική και καλλιτεχνική έκρηξη πρωτοφανών διαστάσεων. Γέννησε έννοιες, ιδέες, αντιλήψεις και θεσμούς, που όπως τα έργα του Περικλή στην Ακρόπολη κατά τον Πλούταρχο, αν και δημιουργήθηκαν σε σύντομο χρόνο, έμελε να διαρκέσουν για πολύ. Μέσω της Ρώμης έμελε να διαδοθούν και να εμπεδοθούν σε ολόκληρη τη Δυτική Μεσόγειο και την Ευρώπη, θέτοντας τις βάσεις τόσο του νεοελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού και του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Η αναγνωρίσιμη ως κοινή πνευματική και ιδεολογική καταβολή και ταυτότητα των λαών που τα εστερνίστηκαν και τα καλλιέργησαν περαιτέρω, στηρίζεται εν πολύ στις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν ακριβώς πριν 2.500 χρόνια στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα. Με αφετηρία την ελληνική νίκη, η Ευρώπη επρόκειτο να αναπτυχθεί πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά με τόλμη και δυνασμισμό, διατηρώντας ζωντανές, έστω και εν σπέρμα και σε κάποιες περιόδους, τις ιδέες του ορφολογισμού, της φιλελεύθερης κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας. Ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η επίδραση στον σύγχρονο κόσμο και η καταληκτική σημασία της νίκης των Περσικών πολέμων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι οι διαπρεπείς επιστήμονες, ειδικοί στον τομέα τους, θα μιλήσουν σήμερα εδώ για το πώς η Σαλαμίνα και οι Θερμοπύλες επηρέασαν τον σύγχρονο κόσμο. Ακριβώς για την πρωτοβουλία αυτή, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ιδιαίτερα στην πρόεδρό του, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είχε ενστερνιστεί την ιδέα του επαιτειακού εορτασμού, δούλεψε και δουλεύει σταθερά για τον τέλειο προγραμματισμό και την υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεών του. Σας ευχαριστώ πολύ.